στο μυαλό μου. Κλαίω κι ας μου βγει σε καλό μου. Κάνω ό,τι είχα δικό μου. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Κλείσαν για πάντα οι δρόμοι. Σου χάρισα μια ολόκληρη ζωή. Χαράμι μια ζωή θυσία. Μα ήρθες με του Ιούδα το φιλί κι υπόγραψες την προδοσία. Το φιλί σου προδοσία, ξένος πόθος, ξένο στόμα, το κορμί σου εξορία, ξένο τόπος, ξένο χώμα. Με τον εαυτό μου θυμώνω, κλαίω και γι' αυτό μετανιώνω. Κρίμα που σ' αγάπησα μόνο, ό,τι άρχισε τελειώνει. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Το φιλί σου προδοσία, ξένος πόθος, ξένο στόμα, το κορμί σου εξορία, ξένος τόπος, ξένο χώμα. Προδοσία, ξένος πόθος, ξένο στόμα, το κορμί σου εξορία, ξένος τόπος, ξένο χώμα. Κύριε Υπουργέ, ναι. Είστε μάρτυρες περάσεως του κυρίου Μαντά. Μάλιστα. Άρχεται η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών. Την υπόθεση των 500 εκατομμυρίων την αγνοούσα εντελώς. Ο άνδρας μου εκτός από την περιουσία μου καταχράστηκε και την εμπιστοσύνη μου. Δεν ήξερα πώς να αμυνθώ. Δεν ήξερα τι με περιμένει. Και κατέθεσα μήνυση. Το λόγο έχει ο κύριος εισαγγελέας. Κύριε Μαντά, την ίδια εκείνη περίοδο νοσηλευτήκατε σε κλινική του Λονδίνου. Γνωρίζετε το ύψος της δαπάνης για την νοσηλεία σας. 5 εκατομμύρια. Το κατάστημα ήταν οικιασμένο. Ναι. Δεν αντιληφθήκατε την έλλειψη αυτού του εσόδου. Το πληρεξούσιο το κατέθεσα στον ανακριτή, το θυμάτι και βοηθό. Και πώς εξαφανίστηκε. Δεν φαντάζεσαι πώς. Ο Καλτέζος. Μπα, παρατραβηγμένο μου φαίνεται. Τι εννοείς δηλαδή, ότι ξέχασα εγώ να το βάλω στο φάκελο? Ωραία, τώρα έγινε. Τι θα πει έγινε? Τέτοια μαλακία δεν την κάνει ούτε ασκούμενος. Να με ξεφτυλίσει ήθελε και το πέτυχε. Τόσο πολύ σε έχει ακολουθήσει η δίκη που δεν μπορούμε πια να βρεθούμε. Τι θες να πεις? Ότι κι εσύ όπως όλοι θέλεις στο σπιτάκι σου τη γυναικούλα σου και την ερωμένη σου. Μήπως είσαι ερωτευμένος και δεν το παραδέχεσαι? Λοιπόν, και είμαι και το παραδέχομαι. Μόνο που δεν είναι εκείνη η κούκλα. Θέλω να αποδείξω στους αδέλφους σου. Να ανακατευτούν στην ιστορία των πετοχών της κομματουργικής. Την αφήσατε να σουτάρει, την αγοράσατε και μετά μεσολαβήσατε για να πάρετε τις συμβάσεις με το δημόσιο. Με παρεκκοβάλλεσαι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσύ θα καταθέσεις την αλήθεια. Τώρα μεταξύ μας, Κώστα, αλλά αυτό που θα καταθέσω δεν είναι ακριβώς η αλήθεια. Δεν αγόρασες τις μετοχές στο όνομά της? Δεν σου τηλεφώνησε και σου είπε να πουλήσεις? Ναι, αλλά δεν ήξερε ούτε πώς τις αγόρασα. Ούτε τι πουλάγα. Και λοιπόν? Και λοιπόν, θα πω ψέματα. Κοίτα να δεις. Η Όλγα έχει πέσει σε μια παγίδα και όλη αυτή τη φάρσα την πληρώνω εγώ. Μην έχεις ενδιασμούς. Το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως γίνει κανένα μπέρδεμα και χάσω τη δουλειά μου.
σε καμιά περίπτωση. Στεριώμαι. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Τον έχουμε στο χέρι. Καλή. Ο πατέρας του. Υπεξαίρεση. Καλά. Δεν δικηγορεί. Βέβαια. Το καλύψανε. Μπλέχτηκε πριν 5 χρόνια σε μια κτηματομιστική υπόθεση και υπεξαίρεσε τα λεφτά του πελάτη του. Και πώς την γλιτώσε? Τα κουκουλώσανε με τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου που ήταν φίλος του. Καλό κομμάτι ο Γιώργος Καρέλης. Μπορεί γι' αυτό ο γιος του να έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Μα δεν νομίζω ότι ήξερε τίποτα ο γιος του. Εγώ το έμαθα από ένα παλιό φίλο του Ραγκούση που ήταν 15 χρόνια γραμματέας στο δικηγορικό σύλλογο. Ήταν κατηγορηματικός. Η υπόθεση θάφτηκε μέσα στο σύλλογο, μεταξύ τους. Λοιπόν, μια καταγγελία με σωστό χειρισμό και εξόφλησε. Του παίρνουν την άδεια. Συζήτα το με τον Καλτέζο και θα δεις. Μην ανακατεύεις τον Καλτέζο. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε δυο μας. Με τον Κώστα, ότι δεν μιλάμε, ότι δεν έχουμε καμία σχέση. Σχέση. Δεν θέλω να κατηγορώ, παιδί μου, σε αυτήν την ιστορία, πειράζει. Όταν βγαίνεις μαζί του, ανακατεύεσαι. Στορκίζομαι, λέξη δεν είπαμε για τη δίκη. Και τι λέγατε, λοιπόν? Διάφορα. Σ' αρέσει ο Κώστας? Να τσακωθούμε, ήρθες? Όχι αναγκαστικά. Τότε παράταμε. Γιατί δεν απαντάς? Τι νομίζεις? Πως δεν έχω με τι άλλο να ασχοληθώ εκτός από σένα και τον πρώην άντρα σου? Λαχέστηκες βέβαια για τους άλλους. Τώρα θα δείξεις ενδιαφέρον. Σε νοιάζει μόνο ο εαυτούλης σου. Τα λεφτά μου, το σπίτι μου, ο γκόμενός μου, η καριέρα μου. Ξέρεις πόσο χρόνο είμαστε εδώ? Κοιτώ το ακόμη. Το μόνο που σε ενδιαφέρει ήταν να βγεις πρώτη. Κάνεις λάθος. Με ρώτησες ποτέ αν είμαι καλά? Πώς είμαι? Και δεν το θυμάμαι. Πώς να σε ρωτήσω? Ήσουν πάντα τόσο εχθρική, επιθετική. Γιατί ζήλευα, αυτό είναι το συμπέρασμα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Ας το ρόλο. Ας το. Καλύτερα κάθε μία στο δρόμο της. Κρύωσε το σύνορα. Δεν πειράζει. Τσακωθήκατε πάλι, ε? Μα γιατί, βρε κορίτσι μου, τρώγεστε? Τι έχετε να χωρίσετε? Τη δικιά σου να ρωτήσεις. Είναι πράγματα αυτά? Στενοχωριέται και ο πατέρας σας. Κι εγώ στενοχωριέμαι. Αλλά ποιον ενδιαφέρει? Πώς τα λες, πώς τα κάνεις? Όλο φασαρία γίνεται. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να φταίει και η Όλγα? Ή εγώ με το μαύρο πρόβατο, ό,τι και αν γίνει. Δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά δεν θέλω να μαλώνετε.
Τότε πάψε να παίρνεις πάντα το μέρος της. Αν δεν είσαι έτοιμος σε 10 λεπτά φεύγω. Χωρίς εμένα. Χωρίς. Για ξαναπες το. Χωρίς εσένα. Μ' αρέσουν οι ανεξάρτητες γυναίκες. Για δέσιμο είσαι. Θα προτιμούσες ένα τεχνοκράτη ήδη ξυρισμένο και γραβατωμένο. Θα προτιμούσες ένα με λιγότερο παλιμπεδισμό. Θα βαριώσουνε. Με ένα παιδί δεν βαριέσαι ποτέ. Πάντα κάτι σκαρφίζεται. Με ένα παιδί, όχι με ένα 35 που παριστάνει το παιδί. Ανακαλύψτε το παιδί που κρύβεται μέσα σας. Όχι τις επιταγές. Τις επιταγές θα τις πάρει ο Παναγιώτης. Και να του πεις να κοιτάξει αν καταγράφηκε η απόφαση. Και Παπαϊωάννου. Θα την πάρω εγώ το απόγευμα. Το χαραμί μην ξεχάσει, σε ραντεβού. Το σημείωσα. Τίποτα. Να σε βοηθήσω εγώ μήπως. Τι έχεις εδώ? Στο ξύρισμα, κόπτα. Τρακ. Α, πρόκειται να βγω στη σκηνή. Πρόκειται. Άρα και νιώθουν έτσι όλοι. Εσύ? Χάλια, χάλια. Αυτές σου να ψήγραμε. Μάλλον είμαι από αυτούς που φοβούνται εκ των υστέρων. Μην νομίζω όμως ότι έχω αλλάξει γνώμη. Περιμένω το Σαββατοκύριακο για να... Όλοι αυτό περιμένουμε. Θες να περάσουμε λίγο τις ερωτήσεις? Όχι. Θέλω να κάνεις τη δουλειά σου και να κάτσω ήσυχα ήσυχα να σε κοιτάζω. Ωραία, ωραία. Αν τα καταφέρω εγώ, βέβαια. Τι γίνεται εδώ? Τρεις φωτογραφίες της Όλγας και μία δική σου. Ποιος είναι τελικά ο Σταρ? Σιγά την απορία. Οι γυναίκες. Διάβασε τη γράφει ο ηλίθιος ο φίλης στην Εσπερινή. Πολλά ζητάς. Σταυρό! Λοιπόν, πάρε αυτά και μην αργείς, έτσι. Κύριε Μαντάρ, σχετικά με την πορεία της δίκης. Θα τα πούμε μόλις τελειώσουμε. Προς το παρόν πρέπει να σεβαστούμε το έργο της δικαιοσύνης. Πιστεύετε ότι ο κρατικός μηχανισμός σας υποστηρίζει? Με στηρίζει. Εντάξει, παιδιά, μετά. Παιδιά. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Αυτά που βλέπετε είναι μια χρωματική διαδικασία είναι. Αποκλείεται. Πρέπει να κατατεθεί. Του τόπα του ηλίθιου. Ναι. Πίεσέ τον. Λοιπόν, θα τα πούμε το βράδυ. Ναι. Γεια, πρέπει να πάω μέσα. Έφυγε, τελείωσε. Να σου πω, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω. Έτσι πήγαινε εσύ και θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλά, ανεβαίνω. Ένσταση, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ώρα για την τελική αγόρευση. Δεκτή. Κύριε Πρόεδρε, έχει απόλυτη σχέση με την υπόθεση. Πρέπει να αντιληφθούν οι κύριοι δικαστές γιατί ο κατηγορούμενος αναγκάστηκε να αγοράσει τις μετοχές στο όνομα της γυναίκας του. Δεν αναγκάστηκε, κύριε συνήγορε. Μην παρασύρετε το δικαστήριο σε συμπεράσματα.
Ακούτε. Συνεχίστε χωρίς σχόλια. Κυρία Μαντά, ποια ήταν η σχέση σας με τον σύζυγό σας στα οικονομικά θέματα? Τα συζητούσατε, αποφασίζατε μαζί? Οι Ελβετοί δεν υπογράφουν το χαρτί. Ναι. Γιατί? Συνήθως ζητούσε τη γνώμη. Άλλαξε ο διευθυντής. Για το συγκεκριμένο σας τη ζήτησε? Όχι. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, δεν ζήτησε τη συμβουλή σας για τη συγκεκριμένη επένδυση? Γιατί χρειαζόταν χρήματα και ήξερε πως δεν θα δεχόμουν να πουληθεί το σπίτι της μητέρας μου. Εσείς το πουλάγατε, κυρία Μαντά. Πολύ αργότερα. Και όχι για επενδύσεις. Παρακαλώ, μη διακόπτετε. Κυρία Μαντά, αν εξαίρεσε κανείς το πληρεξούσιο για το σκάφος, εξουσιοδοτήσατε ποτέ εσείς το σύζυγό σας να πουλήσει κινητή ή ακίνητη περιουσία προφορικά ή γραπτά? Όχι, ποτέ. Ποια είναι η σχέση σας με την κυρία Βαρελά? Είμαστε φίλες από παιδιά. Όταν χρειάζεται συμβολιογράφο, απευθύνεστε σε αυτήν? Ναι, όλες τις συμβολιογραφικές πράξεις τις έχει κάνει εκείνη. Και το πληρεξούσιο για το σκάφος? Όχι. Για ποιο λόγο? Γιατί ο άντρας μου βιαζότανε και η κυρία Βαρελά έλειπε εκείνο τον καιρό. Πόσες μέρες έλειψε η κυρία Βαρελά? Μια-δυο μέρες το πολύ. Άρα θα μπορούσε να είχε κάνει το πληρεξούσιο για το σπίτι? Ναι. Είχατε εσείς καμία αντίρρηση να έρθει η κυρία Βαρελά στην κλινική όπου νοσηλευόσασταν? Καμία. Για ποιο λόγο δεν ήρθε? Γιατί δεν υπήρχε θέμα πώλησης του σπιτιού. Αναφέρθηκε ποτέ αυτό σε οποιαδήποτε συζήτηση δημόσια? Όχι. Μπροστά σε τρίτους? Όχι. Έσταση, κύριε Πρόεδρε, υποβάλλεται η απάντηση. Άλλη ερώτηση. Κυρία Μαντά, όταν ανακαλύψατε την πώληση του σπιτιού, δεχτήκατε αμέσως τους ισχυρισμούς του συζύγου σας? Κάθε άλλο. Ζήτησα μάλιστα να χωρίσουμε. Γιατί δεν χωρίσατε? Φοβήθηκα για την υγεία του πατέρα μου που εκείνο τον καιρό είχε πάθει έμφραγμα. Σας είπε λοιπόν ο σύζυγός σας ότι υπήρχαν στο όνομά σας 100 εκατομμύρια και ζητήσατε τα 30 που εισέπαρξε από την πώληση του σπιτιού. Σας τα έδωσε αμέσως? Όχι. Πότε σας τα έδωσε? Δεν μου τα έδωσε. Τα κατέθεσε στο λογαριασμό αφού υπέβαλα τη μήνυση. Γνωρίζατε ότι αυτά τα χρήματα ήταν σε μετοχές? Όχι. Πότε το μάθατε? Δεν το έμαθα. Όταν μου τηλεφώνησε ο κύριος Κιντής, μου ζήτησε να πάρω το χρηματιστή για να αποδεσμευτούν τα 30 εκατομμύρια και μου είπε ότι θα ήταν κάτι εντελώς τυπικό. Για ποιο λόγο σας είπε ο κύριος Κιντής ότι έπρεπε να πάρετε εσείς τον χρηματιστή? Γιατί ο άντρας μου έλειπε στο εξωτερικό. Όταν πήρατε το χρηματιστή, γνωρίζατε ότι υπήρχαν και μετοχές αξίας 500 εκατομμυρίων? Όχι. Ήξερα μόνο ότι υπήρχαν 100 εκατομμύρια στην Ελβετία. Κυρία Μαντά, γιατί κατά τη γνώμη σας ο σύζυγός σας απέκρυψε ότι υπήρχαν 400 εκατομμύρια? Έσταση, κύριε Πρόεδρε. Δεν απεδείχθη ότι απέκρυψε. Γιατί τα ήθελε για τον εαυτό του. Μην παριστάνετε το θύμα, κυρία Μαντά. Ζητήσατε 30 εκατομμύρια και τα πήρατε. Το τι πήρε ή τι δεν πήρε, κύριε συνάδελφε, θα αποδειχτεί από τη διαδικασία σας, παρακαλώ. Παρακαλώ, μην διακόπτετε, συνεχίστε. Κυρία Μαντά, αν γνωρίζατε ότι υπήρχαν στο όνομά σας 500 εκατομμύρια, θα είχατε κάποιο λόγο να δώσετε εντολή να γυρίσουν στο όνομα του συζύγου σας? Έσταση, κύριε Πρόεδρε. Δεν δικάζουμε με υποθέσεις, αλλά με πραγματικά γεγονότα. Δεκτή. Να την διατυπώσω αλλιώς, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Μαντά, μετά την πώληση του σπιτιού, είχατε πια την ίδια εμπιστοσύνη όπως παλιά στο σύζυγό σας? Όχι, δεν είχα. Θα δίνατε επομένως εντολή να αλλάξουν οι μετοχές και να περάσουν στο όνομά του? Σε καμία περίπτωση. Και ας περάσουμε και στο κατάστημα. Ποια είναι η αξία του σήμερα, γνωρίζετε? 15 εκατομμύρια. Ο σύζυγός σας το πούλησε για 8. Πόσες μέρες απέμεναν για να λήξει η εξόνηση, η προθεσμία της? 10. Άρα αν δεν το παίρνατε ήδη, θα το χάνατε. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Έσταση, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συνήγορος υποβάλλει συστηματικά τις απαντήσεις στη μάρτυρα προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και να οδηγήσει σε συμπεράσματα. Δεκτή. Ρωτάτε ευθέως, κύριε συνήγορε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την νοσηλεία σας στο εξωτερικό, ετέθη ποτέ ζήτημα χρημάτων από το σύζυγό σας? Όχι. Θα μπορούσε να ρευστοποιήσει ένα μέρος αυτών των μετοχών για να καλύψει τα έξοδα? Ναι. Μα δεν ξέρατε, λέτε, την ύπαρξη των μετοχών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις είχε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, θα έχετε το λόγο σε λίγο. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε. Είδατε τον ασφαλιστή σας, κύριε Μαντά? Ναι. Τι σας είπε? Με βεβαίωσε ότι η ασφάλεια καλύπτει το 70% των εξόδων προκαταβολικά.
Επομένως δεν υπήρχε κανένας λόγος ο σύζυγός σας να πουλήσει το κατάστημα για να καλύψει αυτά τα έξοδα. Όχι, κανένας λόγος. Ορίστε, δική σας η μάρτυση, κύριε συνήγορε. Κυρία Μάρτης, είπατε μόλις ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναγκαστεί ο σύζυγός σας να πουλήσει το κατάστημα, γιατί ο ασφαλιστής σας βεβαίωσε ότι η ασφάλεια θα κάλυπτε το 70% των εξόδων. Μάλιστα. Και εγώ σας βεβαιώνω ότι η ασφάλεια δεν έδωσε τα χρήματα. Το γνωρίζετε αυτό? Όχι. Στηριχθήκατε σε όσα σας είπε ο ασφαλιστής. Δεν έχετε κάποια απόδειξη ή κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί του λόγου του αληθές. Θα κληθεί να καταθέσει ο ασφαλιστής, κύριε συνήγορε. Το γνωρίζω, κύριε συνάδελφε. Σας περιμένουν εκπλήξεις. Σας παρακαλώ, μη συζητάτε μεταξύ σας. Κυρία Μαντά, η θεία σας σας έστειλε γαμήλιο δώρο 3 εκατομμύρια το 1985. Δηλαδή, σαν να λέμε σήμερα, 8 εκατομμύρια. Ήταν πλούσια η θεία σας. Τι σχέση είχε αυτό? Σας παρακαλώ, απαντήστε μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Όχι. Αλλά παρόλα αυτά, σας έστειλε 3 εκατομμύρια. Ναι. Μήπως δεν ήταν 3 εκατομμύρια και χρειάστηκε και ο σύζυγός σας να προσθέσει μερικά χρήματα για να αγοραστεί το κατάστημα? Μα τι είναι αυτά που λέτε? Ένσταση, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνήγορος εκτοξεύει διάφορα υπονοούμενα χωρίς αποδείξεις. Υπάρχουν αποδείξεις και θα κατατεθούν στο δικαστήριο. Αφήστε τα πυροτεχνήματα, κύριε Καλτέζο. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μία ερώτηση προς τη μάρτυρα? Ορίστε, τι θέλετε. Δεν συμμετείχα στην αγορά του καταστήματος. Αρνείς ότι πλήρωσα όλα τα έξοδα? Εφορία, συμβολιογράφο, όλα. Πώς τολμάς και λες τέτοια ψέματα? Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίστε, παρακαλώ. Κυρία Μαντά, ο σύζυγός σας έπρεπε να πληρώσει στους Άγγλους 5 εκατομμύρια αμέσως. Δεν ήξερε τι θα προέκυπτε, σας αγαπούσε, ανησυχούσε για την υγεία σας και είχε επενδύσει όλα σας τα χρήματα στο χρηματιστήριο. Ένστας, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνήγορος αγορεύει. Δεν ρωτά τη μάρτυρα. Δεκτή. Έρχομαι στην ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι η ζημιά από την προεξόφληση των μετοχών ήταν μεγαλύτερη από την απώλεια των ενοικίων του καταστήματος? Όχι. Δεν γνώριζα καν ότι υπάρχουν μετοχές. Έτσι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, ένσταση. Δέκτη. Είστε νομικός η ίδια, επομένως γνωρίζετε ότι η εξόνηση είναι μια σύμβαση υπό αίρεση. Βεβαίως. Μπορούσε ο σύζυγός σας να πάρει πίσω το κατάστημα αν επέστρεφε τα χρήματα? Ναι. Γιατί δεν το έκανε? Και πού θέλετε να ξέρω εγώ? Πώς δεν το ξέρετε? Προλάβατε και το εξαγοράσατε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος συνήγορος απαντάει, δεν κάνει ερωτήσεις. Ησυχία, παρακαλώ! Συνεχίστε με ερωτήσεις, παρακαλώ. Ζητήσατε από το σύζυγό σας να σας εξηγήσει τι συνέβη? Γιατί αναγκάστηκε να πουλήσει το κατάστημα? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν του είχα εμπιστοσύνη μετά από όλα αυτά. Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά, όταν εσείς θελήσατε να πουλήσετε το σπίτι που σας άφησε η μητέρα σας, γνωρίζατε τίποτε από όλα αυτά? Όχι. Τότε του είχατε εμπιστοσύνη? Ναι. Γιατί λοιπόν του κρύψατε την πρόθεσή σας να το πουλήσετε? Ησυχία, παρακαλώ! Για λόγους προσωπικούς. Μπορείτε να τους αναφέρετε? Τους ανέφερα ήδη. Ήθελα να επιστρέψω στη δικηγορία. Μάλιστα. Και σας εμπόδισε ο σύζυγός σας? Όχι. Σας πρότεινε να χρησιμοποιήσετε το γραφείο του? Ναι. Γιατί δεν δεχτήκατε? Γιατί είχα αρχίσει τη συνεργασία μου με τον κύριο Καρέλη. Μάλιστα.
Μήπως η σχέση σας με τον κύριο Καρέλη ήταν ο λόγος που του κρύψατε την πώληση? Κύριε Πρόεδρε, διαμαρτύρομαι. Η υπαινιγμή του κυρίου συνηγόρου προσβάλλουν βάναυσα τη μάρτυρα. Μην εκνευρίζετε, κύριε συνάδελφε. Αλλάζω θέμα. Κυρία Μάρτης, όταν πουλήθηκε το σπίτι, νοσηλευόσασταν σε ιδιωτική κλινική. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη? Είχα χάσει το μωρό μου στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και υπήρχαν επιπλοκές στην ανάρρωση. Κινδύνεψε η ζωή σας? Ναι. Και παρόλα αυτά, θυμάστε τι έγινε, τι είπατε, τι κάνατε την περίοδο εκείνη? Ναι, θυμάμαι. Θυμάστε δηλαδή ότι δεν δώσατε εντολή στο σύζυγό σας να παραποιήσει το πληρεξούσιο και μάλιστα μπροστά στη γραμματέα του? Φυσικά και το θυμάμαι. Δεν κάναμε ποτέ τέτοιες κουβέντες μπροστά σε τρίτους. Μάλιστα. Θυμάστε, ας πούμε, αν ήρθα εγώ να σας δω στην κλινική? Δεν ήρθατε. Και όμως ήρθα, κυρία Μαντά. Καταθέτω στο δικαστήριο αντίγραφο της απόδειξης του πάρκινγκ της κλινικής που βεβαιώνει τη φύλαξη του αυτοκινήτου μου εκείνη την ημέρα. Ισχύει, παρακαλώ. Κυρία Μαντά, είπατε ότι εγκαταλείψατε τη δικηγορία για να βοηθήσετε το σύζυγό σας στην καριέρα του. Ναι. Δηλαδή ήσασταν στο γραφείο μαζί του? Ναι. Είχατε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, συμμετείχατε σε συσκέψεις, λογαριασμούς, 8 χρόνια. Ανακαλύψατε σε αυτά τα 8 χρόνια να σας έχει κρύψει κάτι? Αν μου κάνατε αυτή την ερώτηση πριν από 15 μήνες, θα σας απαντούσα όχι. Θα το δεχτώ σαν απάντηση. Ζητήσατε 30 εκατομμύρια από το σύζυγό σας και σας τα έδωσε. Αν ζητούσατε παραπάνω, θα σας τα έδινε? Ένσταση, κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι υποθετική. Δεκτή. Είχατε παράπονα από το σύζυγό σας? Πως ήτανε τσιγκούνης? Όχι. Παρ' όλα αυτά, επιμένετε ότι δεν σας είχε ενημερώσει για τα 500 εκατομμύρια. Ναι. Επιμένετε ότι σας μίλησε για 100 εκατομμύρια στην Ελβετία? Ναι. Τότε γιατί τηλεφωνήσατε στο χρηματιστή? Γιατί οι χρηματιστές κάνουν και άλλα πράγματα εκτός από το να αγοράζουν μετοχές. Σωστά. Και δεν τα ρωτήσατε αυτά τα πράγματα? Όχι. Είχα ακόμα εμπιστοσύνη στον άντρα μου. Ο σύζυγός σας αγόρασε τις μετοχές στο όνομά σας. Τι σημαίνει αυτό για σας? Ότι θα είχε τους λόγους του. Δεν μπορούσε να τις αγοράσει στο όνομα κάποιου τρίτου? Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε? Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Γιατί σας αγαπούσε, κυρία Μαντά. Σας αγαπούσε. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Μαντά, θα σας έχουμε συνήγορο πολιτικής αγωγής από εδώ και πέρα. Μάλιστα, μαζί με τον κύριο Καρέλη. Πολύ καλά. Μπορείτε να πηγαίνετε. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα στις 12 στην ίδια αίθουσα. Να μ' άφηνε αυτός ο πατέρας σου να έρθω κι εγώ. Ξέρεις τι καυγά κάναμε? Τσακωθήκατε. Από δύο χωριά χωριάτες. Αλλά αυτός εκεί, παιδί μου, αγύριστο κεφάλι. Δεν ήθελε να σε στενοχωρήσει. Μπα, δεν ήθελε να με δούνε. Έλα βρε, Αντιγόνη. Ποιος να σε δει αφού δεν σε ξέρουν? Καλή, αυτός εκεί ο εισαγγελέας. Έχει έρθει τόσες φορές στο σπίτι μας. Έλα. Βέβαια.
Τώρα τελευταία. Τώρα μπα, ούτε τηλέφωνο δεν παίρνει. Γιατί δεν μου πει τίποτα ο μπαμπάς. Τι έγινε με τη Μαρία το πρωί? Δεν άκουσες? Κάτι πήρε τα αυτή μου. Δεν μου λες. Με θυμάσαι μικρή? Αν σε θυμάμαι. Σε είδα να γεννιέσαι. Πώς ήμουν? Ένα κουκλάκι. Υπάκουη. Και είχες μια μανία με την καθαριότητα. Πα, περίεργο πράγμα για παιδί. Τα άλλα στρωνόντουσα στο πεζοδρόμιο, στα σκαλοπάτια. Εσύ εκεί, όρθια. Μη τυχόν και λερώ στο φουστάνι σου. Άσε πια αυτά τα χέρια σου. Πού σε χάναμε, πού σε βρίσκαμε. Σκαρφαλωμένη σε μια καρέκλα να τα πλένεις. Ήμουν εγωίστρια. Δεν ήσουν εύκολη. Άμα ήθελες κάτι έπρεπε να γίνει ο κόσμος να χαλάσει. Όταν γεννήθηκε η αδελφή σου, ζήλευες τόσο πολύ που αναγκαστήκαμε και σε στείλαμε για μια εβδομάδα στη θεία σου, τη Μαρίκα, τη Μέντη. Τη ζήλευα και μετά. Μέχρι που πήγες στο σχολείο και έφυγες από το σπίτι. Ξέχασα το φούρνο. Παρακαλώ. Ο ίδιος είμαι. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα, κύριε Κιντή. Πολύ καλά, θα είμαι εκεί. Μα πού το διάβασα, τι είπα να το φυλάξω, να σου το δείξω. Θα το βρεις άλλη ώρα. Θέλω να το δεις. Άστο, βρε μάνα. Άστο, γράφουν και αυτοί για να γεμίσουν τις σελίδες. Μα ήταν υπέ σου. Και τι έγινε? Τι δεν σε ενδιαφέρει? Προς το παρόν με ενδιαφέρει η απόφαση του δικαστηρίου. Και οι δικαστές διαβάζουν εφημερίδες και οι ένορκοι. Τι νομίζεις δεν επηρεάζονται? Θα μου πεις τώρα τι τρέχει με τον Μάρκο? Ο αδερφός σου έρχεται. Τι έρχεται? Έρχεται. Τελείωσε τη θεραπεία του, είναι μια χαρά και επιστρέφει. Πότε? Την άλλη εβδομάδα. Και γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Τι να σου πω, μήπως το ήξερα? Ούτε σου πέρασε από το μυαλό πως δεν είναι καλύτερη στιγμή για να επιστρέψει. Γιατί? Γιατί μπορεί να τον ξετρυπώσει κανείς. Και θα δεις τότε. Δεν το έχει γραμμένο στο κούτελο ότι ήταν αρκομανής. Το έχει, δεν το έχει, να του πεις να κάτσει εκεί που βρίσκεται. Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου. Τώρα που είναι η χειρότερη στιγμή, που κινδυνεύει να ξαναμπλέξει, θα τον αφήσουμε μόνο του εκεί? Και αν ξαναμπλέξει εδώ, το σκέφτηκες? Τηλεφώνησες στην κλινική και πες τους να τον κρατήσουν καμιά 15 μέρες ακόμα. Και αν δεν μπορούν? Μια ζωή ασχολούμαι με το γιο σου. Αρκετά. Δεν θα την πληρώσει ο Μάρκος, επειδή η γυναίκα σου τραβολογάει στα δικαστήρια. Τώρα θες και τα λες? Ή δεν καταλαβαίνεις τι λες? Μωρέ, εγώ καταλαβαίνω τι λέω. Εσύ να δούμε πότε θα καταλάβεις. Ναδιά, Μαρία, μια χαρά εσύ. Να σου πω, υπάρχει πρόβλημα να έρθω να κοιμηθώ σήμερα σπίτι σου? Μια χαρά, απλά έχουν έρθει κάτι συγγενείς σπίτι και ξέρεις. Οκ.
Τα λέμε σε λίγο, ναι. Φιλάκια. Ανεπίδεκτη μαθήσεως. Ας το πάρω απόφαση. Εσύ τα καταφέρνεις? Όχι, βέβαια, τρελώσει. Άλλα δύο θύματα του δυτικού πολιτισμού. Πρέπει να πάω στη Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου έχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, υγείας? Ναι. Σοβαρό? Δεν ξέρω ακόμα. Σε πήρε τηλέφωνο? Η μητέρα μου με πήρε. Και τι σου είπε, τι έχει? Δεν αισθάνεται καλά, κάνει εξετάσεις. Εντάξει, άμα χρειαστεί κάτι θα σε πάρω τηλέφωνο. Ήθελε να είμαι εδώ να τα πούμε πριν από τη δίκη. Έλα μωρέ, μην ανησυχείς, αφού τα έχουμε πει όλα. Θα φύγω αύριο πρωί πρωί. Μίλησέ μου λίγο για τους δικούς σου. Τι, ο πατέρας μου δικηγόρος, η μαμά φιλόλογος. Αυτά. Την έχεις καθηγητρία? Όχι, δεν θέλαμε, ούτε εκείνη ούτε εγώ. Αλλά στο σπίτι μιλούσαμε πολύ. Συζητούσαμε για το θέατρο, τη μουσική, την τέχνη, για όλα. Σε αντίθεση με την καφρίλα του πατέρα μου που μιλούσε μόνο για πολιτική και ποδόσφαιρο, η μαμά αγαπούσε τις τέχνες και μας το πέρασε κι αυτό. Η αδελφή μου ακόμα ασχολείται με τη μουσική. Αρέσει τεχνικά. Και εσύ? Εγώ τι? Να απογοήτευσα. Πήρα από τον πατέρα μου. Όντως. Όλο για ποδόσφαιρο και πολιτική μιλάς. Αυτό το διακόπτη, γιατί να ανάψει το φως, ανάβει ένα μυστήρας. Πρέπει να διορθωθεί αυτό. Καλά, κλείστε το τώρα γιατί θα πουδιάσουμε. Είπα στο Βασίλη να φέρει και κρασί. Σπουδαίος φίλος. Παράτησε γυναίκα και παιδιά και τρέχει για μένα. Τι σημαντικό σου ανακοίνωσε και είσαι τόσο χαρούμενος? Κάτι για τη δίκη. Για την Ελβετία? Όχι. Αυτό θα το δω αύριο με τον Καλτέζο. Τότε κάτι που δείχνει ότι θα την κερδίσεις. Πρέπει να την κερδίσω. Και τι θα κάνεις μετά? Θα γυρίσω στη θέση μου. Και εσύ στη δική σου. Αν είναι καλύτερα για τη σχέση μας να μην δουλεύουμε μαζί, μπορώ να βρω άλλη δουλειά. Αυτό τώρα πώς ήρθε? Δεν ξέρω. Σκέφτηκα μήπως έχεις πρόβλημα. Άσε πρώτα να έρθει εκείνη η ώρα και βλέπουμε. Σκέψου το πάντως. Εσένα θέλω, όχι τη θέση. Έλα, μωρέ. Γίνεται. Έπρεπε να έρθω πάνω κάτω για να σε δούμε, ε. Καλύτερα να μην με βλέπατε. Άσχημα τα νέα, ε. Τα έχει κάνει κατά ο Καρέλης και με έχουν στο χέρι. Θα του πάρουν την άδεια, δηλαδή? Καλά, πού το ξετρυπώσανε? Εμείς στον ίδιο χώρο και δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τίποτε. Κάτι μου είπες τώρα.
Τι θα πάρετε? Ένα διπλό ελληνικό μέτριο. Παρετήσου. Βρες μια δικαιολογία και παρετήσου. Τι θέλουν αυτό, ρε Δημήτρη? Θέλουν να συνεχίσω, αλλά όπως τους βολεύει. Καλά, εσύ πώς έμπλεξες? Τα βάζεις με πολιτικό και ερωτεύεσαι τη γυναίκα του. Και αυτός καθαρίζει εκβιάζοντας, ε? Αυτός καθαρίζει. Εσύ τι θα κάνεις? Γιατί μιλάς στον πατέρα σου? Τι να του πω, ρε Δημήτρη? Ότι θα χάσει τη δουλειά του και θα ξεφτυλιστεί στα γεράματα. Δηλαδή θα τα βάλεις με τον Μαντά? Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω να δεχτείς. Ο Μαντάς έτσι κι αλλιώς θα την κερδίσει τη δίκη. Σαν και εσένα εκβιάζει πολλούς, γιατί να την πληρώσεις εσύ? Και να πουλήσω την Όλγα. Έλα τώρα, υπερβολές. Να πουλήσεις? Τόσο καιρό δεν ήξερε με ποιον ζούσε. Τώρα τη ήρθε να του κάνει μήνυση. Άκουσε, αυτοί είναι όλοι οι ίδιοι. Εσύ θα καταστρέψεις και τη δική σου καριέρα και του πατέρα σου. Παύλο. Γιούλα. Τι κάνεις? Έτσι ακόμα? Απολαμβάνω το πρωινό μου χωρίς το άγχος της δικαιοσύνης. Δεν πήγες για δουλειά? Αργότερα. Μου έλειψε το σπίτι. Δεν έχεις παρά να ξανάρθεις. Να σου πω. Αρρώστησε ο πατέρας του Παύλου και έφυγε για τη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Με πήρε τηλέφωνο. Μένει σε ξενοδοχείο. Okay. Δεν άκουσες τι σου είπα? Αρρώστησε ο πατέρας του. Κατάλαβα, κορίτσι μου. Αναρωτιέσαι γιατί μένει σε ξενοδοχείο και όχι στο σπίτι του. Για χίλιους δυο λόγους. Τι ψάχνεις τώρα? Με πήρε τηλέφωνο. Δεν τον άκουσα και πολύ καλά. Πού να τον άκουγες, Όλγα μου? Για καλό πήγε ο άνθρωπος. Μαζί μου εννοώ. Α. Πότε γυρίζει? Σε μια-δυο μέρες. Να σου πω. Έχεις το τηλέφωνο της Ολυμπιακής? Της Ολυμπιακής? Θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι θολά στο μυαλό μου. Κλαίω κι ας μου βγει σε καλό μου. Κάνω ό,τι είχα δικό μου. Μη μου ζητάς συγγνώμη. Κλείσαν για πάντα οι δρόμοι. Σου χάρισα μια ολόκληρη ζωή. Χαρά μη μια ζωή θυσία. Μα ήρθες με του Ιούδα το φιλί κι υπόγραψες την προδοσία. Το φιλί σου προδοσία, ξένος πόθος, ξένο στόμα, το κορμί σου εξορία, ξένο στόμα. Ξένο χώμα, το φιλί σου προδοσία.